Ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κυρία Πουτέση, και να πω ότι η πραγματικότητα των τελευταίων μηνών είναι πρωτόγνωρη. Η κοινωνία βρέθηκε μπροστά σε έκτακτες συνθήκες που έθεσαν σε αμφισβήτηση το ύψος του αγαθού της ζωής. Στο νησί μας, στην Κρήτη, είναι γεγονός ότι τους προηγούμενους μήνες δώσαμε μια μάχη με σημαντική επιτυχία, θα έλεγα, γιατί συνεργαστήκαμε. Συνειδητοποιήσαμε πως όταν οι δυνάμεις συνενώνονται, είναι ακόμα και σε έκτακτες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με μικρότερες συνέπειες. Διδαχτήκαμε να εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα και τα δυνατά μας σημεία. Ο καθένας βέβαια από το δικό του πεδίο. Η αυτοδιοίκηση, οι επιχειρηματίες του κλάδου, η επιστημονική κοινότητα, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό συναντήθηκαν σε κοινούς δρόμους για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και για τον περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας στον τουριστικό τομέα. Στους καλοκαιρινούς μήνες παραπροσδιορίσαμε την έννοια της συνεργασίας με όλους τους φορείς του τουρισμού στη σταθερή εβδομαδιαία βάση και αντιμετωπίζαμε όλα τα προβλήματα που ανέχυπταν. Χτίσαμε παράλληλα νέες συνεργασίες, όπως το μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, η οριζόντια παρέμβαση στην οποία συμμετείχαν περίπου 100.000 εργαζόμενοι του κλάδου. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των επιχειρηματιών του τουρισμού και η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2021 φανερώνουν ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδεύσει. Είναι επίσης ξεκάθαρο με τα σημερινά δεδομένα ότι η διάθεση αυτή σχετίζεται άμεσα με την αξιοπιστία του προορισμού. Με την εικόνα που έδειξε η περιφέρεια και η χώρα μας για την πανδημία και τα μέτρα που πήρε, με τη δυνατότητα του νησιού να προσφέρει υγειονομική κάλυψη στους επισκέπτες, με τις υποδομές που υπάρχουν, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, την εκπαίδευση, αλλά και τη συλλογική ευθύνη. Από τη δική μας πλευρά, ως Περιφέρεια Κρήτης, έχουμε αποκτήσει ένα δυνατό πλεονέκτημα. Η πανδημία, ευτυχώς, δεν έπληξε με σφοδρότητα το νησί. Αυτή τη φήμη θέλουμε να την επιβεβαιώσουμε για την επόμενη χρονιά. Δουλεύουμε για να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες των επισκεπτών μας να κάνουμε την Κρήτη ακόμα πιο ελκυστική, βοηθώντας τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο σχεδιασμός μας για τις ανάγκες της επιθυμίας των ταξιδιωτών στηρίζεται στο τρίπτυχο της ασφάλειας, της φιλοξενίας και της ομορφιάς του νησιού μας. Στην περιφέρεια Κρήτης υπογραμμίζουμε τη σημασία της τουριστικής βιομηχανίας και εργαζόμαστε για τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του τουριστικού κλάδου μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Ο στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε να μεταφέρουμε τον τουρισμό στην Κρήτη σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, να το καταστήσουμε βιώσιμο, αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες αυτής της περιοχής προκειμένου να ενισχύσουμε την περιφερειακή οικονομία. Η ολοκληρωμένη στρατηγική μας για τον τουρισμό περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχους που σχετίζονται με την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες και την ανάπτυξη του θεματικού ή εναλλακτικού τουρισμού. Θέλουμε μια ισορροπία στη χωρική συγκέντρωση των επισκεπτών μας και την ενίσχυση της θεματικής αρχιτεκτονικής του τουρισμού πέρα από το μοντέλο ήλιο και θάλασσα. Παράλληλα, στοχεύουμε στην ενίσχυση των υποδομών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Στόχος μας ως Περιφέρεια Κρήτης είναι να διατηρήσουμε τα δυνατά μας σημεία που μας καθιερώνουν στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ενώ παράλληλα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το τουριστικό μας προϊόν, αναπτύσσοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν
στον εμπλοκισμό του επίπεδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και πάνω απ' όλα στην ποιοτική βελτίωσή τους. Η Περιφέρεια Κρήτης, ύστερα από την προηγούμενη και επιτυχημένη καμπάνια, έχει να παρουσιάσει τη νέα της πολιτική για την τουριστική προβολή με ορίζοντα μέχρι το 2023. Με κεντρικό σύνθημα την αυθεντικότητα, χτίζουμε μια επικοινωνιακή στρατηγική που καλεί το δυνητικό επιχέπτη να ανακαλύψει όλα όσα συνθέτουν την μοναδική τουριστική εμπειρία της Κρήτης. Τον παροτρύνει να ενώσει, να βιώσει και να νιώσει με όλες τις αισθήσεις τη φιλοξενία, έτσι όπως προσφέρονται από τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού, μέσα από το μεράκι και την αγάπη για τη δουλειά τους, αλλά και την έφητη ηθική υποχρέωση να προσφέρουν το καλύτερο και κυρίως το πιο αληθινό. Πριν από λίγες ημέρες, υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό μας Συμβούλιο το πρόγραμμα για την τουριστική προβολή για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να εστιάσουμε στους 4 βασικούς μας πυλώνες: το φυσικό μας σκάλος, τον πολιτισμό, την ιστορία και την κουλτούρα μας, την ασύγκριτη γαστρονομία μας, τα ποιοτικά μας προϊόντα και φυσικά την εγκάρδια φιλοξενία μας, ένα χαρακτηριστικό που δεν αμφισβητείται και δεν αντιγράφεται, γιατί όπως θα ακούσετε και στα σπότ μας, είναι από καρδιάς. Επιτρέψτε μου να τονίσω πως είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας στις ανάγκες της εποχής, ακολουθώντας τον εθνικό επικοινωνιακό σχεδιασμό, ο οποίος στηρίζεται στα δεδομένα της πανδημίας. Για την Περιφέρεια Κρήτης έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι το διαδίκτυο έχει ξεσηκώσει την τουριστική βιομηχανία. Καθημερινά, εκατομμύρια χρήστες των νέων τεχνολογιών, άμεσα συνδεδεμένοι και σε πραγματικούς χρόνους, αναζητούν πληροφορίες για ταξίδια και τουριστικούς προορισμούς, αλλάζοντας δραστικά την τουριστική αγορά. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας η προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Το brand name Κρήτη, μέσα από το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, ταξιδεύει πλέον παντού. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά και μια μεγάλη πρόκληση. Μια ευκαιρία που αξιοποιούμε συνεχώς. Πρέπει να κερδίσουμε το προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας, προβάλλοντας αποτελεσματικά το νησί μας διεθνώς. Στην Περιφέρεια Κρήτης, πάντα σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, για να κατανοήσουμε τις κύριες τάσεις που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση, για να διαχειριστούμε ωφέλιμα τις αλλαγές στην εξωτερική τουριστική αγορά, για να στηρίξουμε τους τουριστικούς φορείς ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στα νέα δεδομένα.